Το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Μανόγλιο πραγματοποίησε η μερίδα παρουσίας των αποτελεσμάτων του έργου με τη ΣΥΝΕΤ 2, προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση, ενισχύοντας την συνεργασία των νοσοκομείων σε επίγοντα περιστατικά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Το έργο έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και επίγουσας ιατρικής φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης και του Κυρτζαλή. Ενώ βασική του δράση αποτέλεσε η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Το έργο αυτό αποτελεί τη συνέχεια του έργου, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 με το ίδιο εταιρικό σχήμα και βραβεύτηκε ως καλή πρακτική διασυνοριακή συνεργασία. Παράλληλα, στις 31 Μαΐου του 2019, το έργο επιλέχθηκε μεταξύ των 8 καλύτερων έργων της Ευρώπης για να συμμετέχει σε διαγωνισμό Interreg Project Slam 2019. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Για ευχάριστα πράγματα επισκέφτομαι την Κομωτινή, τόνισε ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στρατής Πλωμαρίτης. Για ευχάριστα πράγματα τον τελευταίο καιρό επισκέπτουμε την πόλη της Κομωτινής. Πριν από λίγες μέρες ήρθαμε και έγινε η παρουσίαση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος του νέου νοσοκομείου και σήμερα πάλι για τα διασυνοριακά τα προγράμματα, από τα οποία το νοσοκομείο έχει ένα μεγάλο όφελος, ήδη το γνωρίζουν και το χαίρονται και οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες. Την αναβάθμιση των χειρουργείων του νοσοκομείου. Αλλά και εμείς σαν υγειονομική περιφέρεια έχουμε και εμείς θετικές και ευεργετικές επιδράσεις από την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. 3 καινούργια ακτινολογικά μηχανήματα σε 3 κέντρα υγείας και άλλος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Απεινιδωτές, ηλεκτροκαρδιογράφοι, και άλλα διάφορα. Για τα αποτελέσματα του έργου μίλησε ο διοικητής του νοσοκομείου Κομωτινής Γεώργιος Φιλιππίδης. Είμαστε σήμερα εδώ για το κλείσιμο του σημαντικού αυτού προγράμματος του Interreg Ελλάδα Βουλγαρία Medicinet 2, το οποίο έχει εξασφαλίσει για το νοσοκομείο Κομωτινής πολύ σημαντικές χειρουργικές εγκαταστάσεις, καθώς και έχουν γίνει και διάφορα προγράμματα ευρύτερης κοινωνικής ωφέλειας σε παραμυθόρια χωριά του νομού Ροδόπης αλλά και του Κυρτζαλή της Βουλγαρίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου 350.000 ευρώ με βασικό επικεφαλή εταίρο το νοσοκομείο της Κομωτινής, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήδη βρισκόμαστε στο 95% εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου και στο 90% του οικονομικού αντικειμένου. Γίνονται διαδικασίες που προβλέπονται από τα Interreg, καθώς αυτές οι διαδικασίες είναι διαδικασίες διάδοσης των αποτελεσμάτων όλου του έργου το οποίο έγινε, και έχουμε να κάνουμε με ένα έργο που πλέον κινείται σε επιτυχημένη βάση, καθώς πέρα από αυτό είχε προηγηθεί και το Medicinet 1. Επίσης να τονίσω ότι από αυτό το έργο έχει γίνει μια παραγωγή ενός βίντεο κλιπ που προβάλλει τα έργα που γίνανε τόσο στην Κομωτινή όσο και στο Κυρτζαλή της Βουλγαρίας, το οποίο μεταξύ πολλών Interreg στην Ευρώπη έχει επιλεγεί στα 8 κορυφαία, ώστε τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες να γίνει η επιλογή των 3 καλύτερων Interreg πανευρωπαϊκά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το γεγονός αυτό, καθώς το Interreg το δικό μας είναι το μοναδικό, η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό αυτόν που γίνεται στις Βρυξέλλες. Και πέρα από την προβολή του έργου που έγινε στο νοσοκομείο της Κομωτινής και στο νοσοκομείο του Κυρτζαλή της Βουλγαρίας, μέσα από αυτό το βίντεο που θα κάνει το γύρο της Ευρώπης θα προβληθούν οι δύο αυτές περιοχές ως κέντρα αγαστής συνεργασίας και διαπολιτισμικής ελληνικής συνύπαρξης. Ο διοικητής του νοσοκομείου του Κυρτζαλή Βουλγαρίας, Τόρ Τσαρκέζοφ, αναφέρθηκε στα ωφέλη αυτού του προγράμματος για την υγειονομική περίθαλψη των δύο περιοχών. Το δικό μας νοσοκομείο έχουμε ήδη τελειώσει το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ιατρικό εξοπλισμό. Което оборудване трябва да изравни качеството и количеството на медицинските услуги от двете страни на границата. Και αυτός ο εξοπλισμός έχει ως στόχο να εξισώσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται κατέρωθεν των συνόρων, τις ιατρικές υπηρεσίες εννοεί. Από този проект ние получихме много добра апаратура за кардиологията.
за τραυματολογията и за ουρολογията. Έχουμε πολύ καλά μηχανήματα για την καρδιολογία, τραυματιολογία и урология. Και την урология. А също така и много добра апаратура за клиничната лаборатория. Και πολύ καλά μηχανήματα έχουμε για τα κλινικά εργαστήρια. За извършване на лабораторни изследвания от всякакъв характер. Για να μπορούν να διενεργούνται εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις κάθε είδους. В нашата болница традиционно има силна кардиология и травматология. Παραδοσιακά το νοσοκομείο μας έχει ένα πολύ δυνατό τμήμα καρδιολογίας και τραυματιολογίας. И понеже една от основните цели на нашия общ проект между болниците в Комотини и в Кърджали е да отговорим на пътно-транспортните происшествия и на инцидентите от двете страни на границата. Най-често тези инциденти са в областта на травматологията и в областта на кардиологията. Και δεδομένου ότι ο κοινός στόχος είναι με των δύο νοσοκομείων, της Κομωτινής και του Κέρτζελη, είναι να αντιμετωπίζουμε κυρίως περιστατικά που έχουν να κάνουν με ατυχήματα, κάτι το οποίο απαιτεί να υπάρχει ένα καλό καρδιολογικό τμήμα και τραυματιολογίες όπως και υπάρχει.